Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Προσπάθεια να υπάρξουν πολιτικής φύσης συμβιβασμοί στο σημερινό Eurogroup για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά θα κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Απολύσεις, επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων και κατάργηση των προνομίων των συνδικαλιστών αποτελούν τα μεγάλα αγκάθια. Αμετακίνητοι μένουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την ανάγκη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης. Εδώ που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, ακόμα και η προθεσμία της 7ης Απριλίου θα παρέλθει άπρακτη, ξεκαθάρισε σε δήλωσή του επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισενμπλουμ. Εντολή για την αποστολή 6.000 ηλεκτρονικών κατασχετηρίων την ημέρα έχει λάβει από την διοίκηση του ΕΦΚΑ το Κέντρο Ίσπραξης Ανίσπρακτων Οφειλών, προκειμένου να πιεστούν οι οφειλέτες σε κάποια ρύθμιση και έτσι να τονωθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ που παραπέουν. Ορατός είναι ο κίνδυνος κατασχέσεων ακόμη και για μικροποσά, παρότι σε πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος απέκλειε το ενδεχόμενο να γίνει κατάσχεση περιουσίας στους μικροοφειλέτες. Στο έγγραφο που απέστειλε η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση. Οι υπεραγορές σε Carrefour Κύπρου θα γίνουν σκλαβενίτης μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες μετά την απόκτηση των 18 καταστημάτων του δικτύου Μαρινόπουλος και στην Μεγαλόνισο. Ο τζίρος των καταστημάτων Μαρινόπουλου στην Κύπρο ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η είσοδος της αλυσίδας έχει θέσει υπατμόν τις υπόλοιπες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 638,25 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,02% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.